πιστεύω ότι έγινε στην Κρήτη. Ναι. Κρήτη λοιπόν, ο Ολυμπιακός πρώτη από τις αφισβητούμενες φάσεις επίμαχες. Μία φάση, ένα χέρι δηλαδή, αν έγινε από τον παίκτη του Όφη. Ψάξαμε πάρα πολύ. Και το ερώτημα είναι αν βρήκε την μπάλα. Κανείς δεν μπόρεσε να το καταφέρει να διαπιστώσει αν πράγματι βρήκε την μπάλα. Οπότε στην αμφιβολία είμαι υπέρ του διαιτητή. Και ο Άγγελος ο Τόμπρος και ο Γιώργος Σόμπολος και εγώ καθίσαμε πολλή ώρα. Μπας και δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο από αυτό που είδε ο διαιτητής. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που είδε ο διαιτητής ήταν το σωστό. Οφείλω να ρωτήσω κάτι. Η πρόθεση σε αυτή την περίπτωση όχι. Δεν μετράει. Αν βρήκε την μπάλα. Υπάρχει παράβαση. Αν δεν βρήκε την μπάλα και η πρόθεση να έγινε, δεν υπάρχει παράβαση. Το θέμα είναι να βρήκε την μπάλα ο παίκτης. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε εμείς με τα βεβαιότητας απολύτου να πούμε στη συγκεκριμένη φάση. Ωραία. Επόμενη. Πάμε να δούμε επόμενη φάση. Εδώ η μπάλα δεν έχει βγει out ή corner, να το πω πιο σωστά, εκτός δηλαδή γραμμής τέρματος. Ο βοηθός βλέπει ότι η μπάλα δεν είναι, έχει τη σωστή θέση όπως βλέπουμε στο βάθος. Δίνει λοιπόν εδώ corner. Και διαμαρτύρεται ο τερματοφύλακας του Όφη και παίρνει κίτρινη κάρτα. Θεωρώ ήταν λαθεμένη η απόφαση του βοηθού. Σωστή βέβαια μετά του διαιτητή, γιατί διαμαρτύρεται ο τερματοφύλακας και καλώς παίρνει την κίτρινη κάρτα. Αλλά άρχισε από λαθεμένη υπόδειξη του βοηθού αυτή η περίπτωση. Πάμε λοιπόν. Επόμενη να δούμε είναι το γκολ του Ολυμπιακού. Αν δεν κάνω λάθος, το δεύτερο. Σωστά, δεν το δεύτερο. Υπάρχει offside στην πρώτη μπαλιά που γίνεται. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει offside. Καλύπτεται ο παίκτης ο οποίος θα γίνει παραλήπτης της μπάλας, είναι στο βάθος, κάτω και μετά θα δώσει πάσα στο συμπαίκτη του και σκόρερ του τέρματος. Είναι πιο μπροστά η μπάλα από τον παίκτη, τον παραλήπτη παίκτη του Ολυμπιακού. Τον Καζίμ Ρίτσαρντς λοιπόν, που σκόρερ ναι, δεν υπάρχει offside. Πολύ σωστός εδώ βοηθός και στις δύο πάρα πολύ δύσκολες φάσεις. Γιατί η πρώτη ήταν πιο εύκολη, μπορώ να πω. Η δεύτερη ήταν πάρα πολύ δύσκολη και μπράβο στο βοηθό. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν ο κύριος Βασιλιάδης Θεσσαλονίκης. Έχουμε μία φάση εδώ με τον Τωροσίδη, αν δεν κάνω λάθος. Έχει βρει την μπάλα. Δεν υπάρχει καταρχήν πέναλτι σε καμία περίπτωση, γιατί φαίνεται ότι είναι εκτός. Έχει βρει την μπάλα ο Τωροσίδης. Τις έχουμε χάρη χρόνου σε φωτογραφίες. Όχι τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει λοιπόν παράβαση. Ζητάει πέναλτι εδώ. Κακός ο παίκτης του Όφη. Δεν υπήρχε μηνύματα. Στο Ολυμπιακό στάδιο. Ναι. Στο άδειο Ολυμπιακό στάδιο. Πάμε να δούμε την πρώτη φάση. Πρέπει να προσέξουμε. Είναι στο πρώτο λεπτό. 1,5. Εδώ, αν υπάρχει το κράτημα από τον Τσιρίλο στον Σαριέγγι, η μπάλα έχει φύγει. Άρα έχει μπει στο παιχνίδι. Έχουμε την εικόνα. Τώρα λοιπόν εδώ γίνεται το κράτημα. Άρα υπάρχει η παράβαση πέναλτι. Mm-hmm. Γι' αυτό είχαμε τη φάση προηγουμένως να δούμε αν η μπάλα μπήκε δηλαδή, στο παιχνίδι για που λέμε. Εδώ είναι υπάρχει πέναλτι παράβαση. Υπέρ του Παναθηναϊκού. Βέβαια. Γίνονται πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ο διαιτητής ίσως δεν είχε εκεί την προσοχή του. Ξαναβλέπουμε εμείς πάλι τη φάση ότι υπάρχει αυτό το κράτημα στον παίκτη του Παναθηναϊκού. Παρατεταμένο. Από εκεί παρατεταμένο, καλά το λες Αριστοτέλη. Εδώ λοιπόν δεν έδωσε ο διαιτητής παράβαση, δεν το είδε. Πάμε να δούμε τη φάση του πέναλτι που σφύριξε ο διαιτητής. Εδώ υπάρχει το κράτημα από τον Σαριέγγι, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ναι. Στον παίκτη του ΠΑΟΚ. Υπάρχει λοιπόν η παράβαση. Βλέπουμε λοιπόν εδώ. Πώς τον κρατά και τον ρίχνει στο έδαφος. Εδώ ξαναβλέπουμε πάλι τη φάση που είναι πέναλτι. Και κίτρινη κάρτα. Γιατί είναι κίτρινη κάρτα θα το δούμε σε λίγο. Γιατί βλέπουμε όχι εδώ κόκκινη, εννοείς. Ότι ναι, δεν υπάρχει προφανής ευκαιρία γιατί ο παίκτης δεν έχει προς την εστία το πρόσωπό του, να το πω έτσι, να βλέπει. Η μπάλα είναι προς τα πλάγια και έχει και δεύτερο παίκτη πέραν του τερματοφύλακα στο τέρμα. Άρα λοιπόν σωστή η κίτρινη κάρτα. Τώρα, εάν προηγήθη offside, δεν είχαμε την εικόνα από την απευθείας μετάδοση. Δεν έχουμε και εμείς εδώ. Βλέπουμε ξανά τη φάση του πέναλτι. Μισό λεπτό. Εδώ λέει ο Παναθηναϊκός ότι η φάση αυτή ξεκινάει από θέση offside. Που δεν την έχουμε εμείς. Που δεν υπάρχει από την τηλεοπτική κάλυψη. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, δεν υπάρχει από την τηλεοπτική κάλυψη. Σωστά. Δεν γι' αυτό και δεν την έχουμε και από εκεί πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έχει κάτι άλλο στο ΑΚΑ. Βέβαια, έχει και άλλη περίπτωση. Εδώ λοιπόν υπάρχει παράβαση, επαναλαμβάνω. Εντάξει, το είδαμε αυτό. Πάμε, εδώ πάμε να δούμε το πέναντι το οποίο έδωσε στο τέλος του παιχνιδιού υπέρ του Παναθηναϊκού που δεν υπάρχει. Φαίνεται καθαρά ότι πέφτει ο παίκτης του Παναθηναϊκού από μόνος του. Και θα πάρει κακώς και την κίτρινη κάρτα νούμερο 5 του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν κάνει το παραμικρό. Κίτρινη κάρτα έπρεπε να πάρει ο παίκτης ο οποίος κερδίζει εντός εισαγωγικών το πέναλτι. Από εκεί και μετά υπάρχει μια άλλη φάση πάλι που δεν έχουμε ξεδιανύει με τον παίκτη που είδαμε προηγουμένως με τον Νίκο Παγκάκη. Ποια φάση? Με τον ναι.
Δεν την έχουμε και αυτή. Ωραία. Είναι πολύ μακρινό πλάνο. Θέλω ξεκάθαρη απάντηση. Βεβαίως. Διαιτητής ποιος ήταν? Ο κύριος Βοσκάκης. Επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα, ναι ή όχι? Πάλι εγώ έχω πει ότι. Εγώ πρέπει να σε ρωτάω. Εγώ δεν θα πω ποτέ ότι επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα. Επηρέασε το αποτέλεσμα εντός εισαγωγικών. Να δούμε την πρώτη περίπτωση. Αν υπάρχει πέναλτι εδώ. Νομίζω είναι χερί, όχι. Καθές. Από ό,τι τουλάχιστον είδα και στη ζωντανή μετάδοση, πρέπει να βρει και όμο. Ο όμος δεν είναι παράβαση. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Σωστά. Ωραία. Ο διαιτής άφησε το παιχνίδι και συνεχίστηκε. Ένα άλλο πλάνο είχαμε, ένα άλλο πλάνο, αλλά δεν έβγαινε. Τώρα εδώ το σώμα είναι πιο μπροστά. Εάν ο βοηθός υπέδειξε, ορθώς υπέδειξε. Επαναλαμβάνω, το σώμα του παίκτη της ΑΕΚ είναι πιο μπροστά. Του Σαλμά, νομίζω. Και ναι. Αν το έχει υποδείξει. Τον έχει υποδείξει από την αν το έχει υποδείξει, βέβαια. Σωστά. Σωστός λοιπόν ο βοηθός σε αυτή την φάση. Άρα δεν είχε κάτι άλλο το. Κάτι άλλο δεν είχε. Ο Καστίγιο είχε κάτι. Εγώ πολύ Καστίγιο είδα με Γεωργία και τέτοια. Ναι, έβλεπα εκεί με τον Γεωργία. Δεν είδα αρκετά να πάρουν. Αριστικός, πάλι ο μικρός. Πάλι. Μικρός. Έχουμε συνηθίσει να το λέμε μικρό πια. Πάλι και μικρός στο μυαλό μου. Αυτό ο διαιτητής όταν δει γιατί βγήκε δίθεν τραυματίας έξω, επανήλθε αμέσως μέσα, μπορεί να του δείξει κίτρινη κάρτα γιατί του τη συμπεριφορά. Και θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ο παίκτης. Ναι. Συγγνώμη που το αναφέρω, αλλά. Ο κάθε παίκτης. Στη Νέα Σμύρνη και αν δικαίως διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι. Πολύ γκρίνια βέβαια είδα εκεί πέρα. Και τελευταία είχε και αποβολή του τερματοφύλακα που πήγαινε προς τα αποδυτήρια, πήρε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Από εκεί και μετά δεν είδαμε και πολύ περισσότερα. Πάμε να δούμε εδώ αν υπάρχει παράβαση που έπρεπε τουλάχιστον κίτρινη κάρτα να είχε δει ο παίκτης, ο οποίος είναι ο δεν είδε καθόλου κάρτα. Ναι. Η κόκκινη δεν θα ήταν και λάθος. Πάμε να δούμε εδώ αν ο Ζουέλα εδώ νομίζω είναι, αν θα έπρεπε να πάρει κίτρινη κάρτα. Θα έπρεπε να πάρει κίτρινη κάρτα κρατώντας τον αντίπαλό του, κάτι το οποίο παραδέχεται. Εδώ τώρα, αν υπάρχει χέρι, όπως βλέπω τουλάχιστον τη φάση, φαίνεται να κρατά, να σταματά την μπάλα με το χέρι ο αρχηγός του Ατρομήτου. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον παίκτη του Πανιωνίου, τον Κούτσι, ο οποίος θα διαμαρτυρηθεί και θα πάρει σωστά την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή. Έκανε φάουλ. Επαναλαμβάνω, δηλαδή, υπάρχει επιθετικό φάουλ καθαρό εις βάρος του παίκτη του Ατρομήτου και καλώς παίρνει και την κίτρινη κάρτα για αυτή του τη συμπεριφορά. Είναι πέναλτι του κόντρα δηλαδή. Αυτό πρέπει να ρωτήσω και εγώ, γι' αυτό. Αυτό μας λέει. Εγώ φάνηκε όπως την είδα τη φάση, ή αν υπάρχει κάτι άλλο, ζητάω συγγνώμη ειλικρινά. Όπως βλέπω τη φάση που έχω στην οθόνη, φαίνεται με το χέρι του να κρατά την μπάλα. Περικλή Βασιλάκη, να μας πει τι έγινε στην Τρίπολη. Πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ στην Τρίπολη. Πάμε να δούμε την πρώτη φάση, να δούμε αν υπάρχει offside. Που υπάρχει offside. Φαίνεται τώρα που θα φύγει η μπάλα, θα αποκρούσει τον αδοφυλάκας. Δεν υπάρχει παράβαση βέβαια αν είχαμε γκολ. Αλλά όμως τι θα γίνει στη συνέχεια. Θα αποκρούσει τον αδοφυλάκας και θα πάει στον παίκτη ο οποίος είναι ήδη εκτεθειμένος. Άρα αποκτά πλεονέκτημα εκ της θέσεως. Τώρα αποκρούεται ο αδοφυλάκας. Θα πάει στον παίκτη όπως είπα που ήταν εκτεθειμένος. Ήταν δηλαδή σε θέση offside. Και εδώ θα πετύχει τον γκολ, το οποίο γκολ κατά την άποψή μας είναι άκυρο. Πάμε να δούμε εδώ. Δεν υπάρχει offside. Κακό σημειώθηκε ο παίκτης κάτω της Τρίπολης προς την μεριά του βοηθού. Δεν υπάρχει λοιπόν εδώ παράβαση. Κακό σημειώθηκε, παραλαμβάνω, ο παίκτης ο οποίος θα γίνει και παραλήπτης εδώ της μπάλας και πιθανόν να σημειώσει και γκολ. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει παράβαση. Πάμε σε μια τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, φάση που θα έχουμε. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει εδώ offside και κακό σημειώθηκε. Έχουμε φάση. Έχουμε. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν υπάρχει κράτημα. Είναι φάουλ έξω από την περιοχή. Εδώ που δεν είναι άλλη από την κόκκινη κάρτα. Που πολύ σωστά στο διαιτητή, ο οποίος επιτέλους οι διαιτητές θα πρέπει να βλέπουν τέτοιες παραβάσεις, να τις τιμωρούν με κόκκινη κάρτα. Δεν το συζητάμε καθόλου. Μπράβο λοιπόν στο διαιτητή για αυτή του την απόφαση. Πάμε τώρα να δούμε εδώ. Εδώ υπάρχει φάουλ απ' έξω. Και κακός ο διαιτητής δεν έδωσε το φάουλ υπέρ της Ξάνθης. Εδώ φαίνεται καθαρά τον βρίσκει. Δεν το έδωσε. Και έδωσε και κίτρινη κάρτα στον παίκτη, ο οποίος στη συνέχεια θεώρησε ότι υπήρχε θέατρο. Εδώ θα μπορούσε από κίτρινη 1000% και να έφτανε και στην κόκκινη, δεν θα του λέγαμε κακός έπραξε. Θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα οι παίκτες. Το έχω πει πάμπολες φορές με τη συμπεριφορά. Ναι, ναι. Για να δούμε και από εδώ τι είχαμε, κύριε Βασιλάκη. Πολλά γκολ, λίγες φάσεις. Επιμάχες. Πάμε να δούμε τι έγινε στη Λιβαδιά. Η πρώτη φάση, αν υπάρχει στον γκολ εδώ της Λιβαδιάς περίπτωση offside.
θεωρώ ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο παίκτης που γίνεται αποδέκτης είναι ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές της Κέρκυρας. Όχι αυτός που βλέπω. Έτσι. Αυτός λοιπόν είναι. Σωστά ο βοηθός άφησε την αμφιβολία υπέρ του επιτιθέμενου και την ευθεία πάλι υπέρ του επιτιθέμενου. Πάμε να δούμε το πέναλτι, το οποίο ορθά σφυρίζει ο διαιτής και ορθότατα θα δείξει την κίτρινη κάρτα στον τερματοφύλακα. Είναι υποσχόμενη ευκαιρία, είναι προς το πλάι. Καλώς λοιπόν έδωσε την κίτρινη κάρτα και όχι την κόκκινη και το πέναλτι βέβαια, το οποίο έκανε ο τερματοφύλακας με το χέρι του πιάνοντας το πόδι του αντιπάλου του. Λοιπόν. Αυτά από τη Λιβαδιά έχουμε τη φάση εδώ. Έχει αυτή είναι η τελευταία φάση. Εδώ ξανά ένα άλλο, μπράβο, μια άλλη επανάληψη. Εδώ φαίνεται πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ τον Γιώργο Πανάγο που έβαλε και μια ακόμα επανάληψη. Εδώ λοιπόν φαίνεται καθαρά, πιο καθαρά δηλαδή, το πώς βρίσκει ο τερματοφύλακας. Είχαμε για ποδοσφαιρικά. Δούμε και εδώ τι έχει γίνει. Να δούμε την πρώτη φάση που είναι περίπου στο 12. Εάν υπάρχει πέναλτι υπέρ των Ιωαννίνων, θεωρώ ότι υπάρχει παράβαση. Βλέπετε τώρα με το πόδι του πώς ανατρέπει τον παίκτη των Ιωαννίνων, ο παίκτης της Δράμας. Η μπάλα είναι διεκδικήσιμη. Εδώ λοιπόν έχουμε και τραυματισμό όχι μόνο του τερματοφύλακα που έγινε αλλαγή, αλλά και του διαιτητή, τον οποίο εδώ έχουμε τις πρώτες βοήθειες από τον Μασέρ. Ναι, εδώ πρώτη εμφάνιση του διαιτητή στην Super League του κυρίου Δημητρόπουλου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλά πήγε, μόνο τη φάση του πέναλτι δεν την είδε όμως.